Εάν στα μέσα του 2009 έκανε μια διορθωτική κίνηση και έκανε επιπλέον παρεμβάσεις, τότε ίσως η χώρα να μην βρισκόταν σήμερα εκεί που βρίσκεται. Ίσως η χώρα να μην αναγκάζονταν σήμερα να έχει δανειακή σύμβαση από την Ευρωζώνη και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάνουμε λοιπόν τη δουλειά μας υπεύθυνα, διορθώνουμε όποια λάθη, κάνουμε διορθωτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, αναγνωρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχουν ανώδυνες παρεμβάσεις. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία επίπτωση. Όταν αφαιρείς πόρους από την οικονομία, λειτουργείς αρνητικά και για την ανάπτυξη. Όταν μειώνεις υπερορίες, όταν κάνεις μείωση λειτουργικών δαπανών, δημιουργείς προβλήματα σε λειτουργίες. Όταν για να μπορέσεις να στηρίξεις το ασφαλιστικό σου σύστημα και για να μπορέσεις σε μερικά χρόνια από τώρα να πληρώνεις επικουρικές συντάξεις και να μην τις περικόψεις το 50%, όταν κάνεις διορθωτικές κινήσεις, εκεί κάποιοι χάνουν χρήματα. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε με το πιο δίκαιο τρόπο που γίνεται και πάντα λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι το κάνουμε γιατί αυτό που πάνω απ' όλα πρέπει να πετύχουμε είναι να συνεχίσουμε αυτή την δύσκολη προσαρμογή η οποία θα μας βγάλει απέναντι. Η οποία θα μας επιτρέψει να περάσουμε το ποτάμι. Όταν περνάς το ποτάμι βρέχεσαι και βρέχονται πολλοί. Αλλά αν σταματήσεις στη μέση του ποταμού θα σε πάρει το ρεύμα. Και τότε χάθηκες. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε. Καταθέσαμε λοιπόν χτες ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής το οποίο για πρώτη φορά δίνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε διαφορετικούς τομείς σε μία περίοδο πενταετίας. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι πρωτόγνωρο για την ελληνική δημόσια διοίκηση, είναι πρωτόγνωρο για το Υπουργείο Οικονομικών, είναι πρωτόγνωρο για όλα τα Υπουργεία. Είναι μια προσπάθεια που βασίστηκε σε πάρα πολύ σκληρή δουλειά και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους υπουργούς για το γεγονός ότι μαζί πήγαμε γραμμή-γραμμή τον προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων για να μπορέσουμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Αντίθετα με όσα λέγονται, είναι μια προσπάθεια που βασίζεται κυρίως από την περιστολή του κράτους. Είναι μια προσπάθεια που βασίζεται κυρίως στη μείωση των δαπανών. Περισσότερο από τη μείωση των δαπανών και λιγότερο από τη μείωση των εσόδων. Από την αύξηση των εσόδων. Από τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από τα μισά προέρχονται από την μείωση των δαπανών και λιγότερα από τα μισά προέρχονται από την αύξηση των εσόδων. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικές πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις για ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού του μεσοπρόθεσμου που αφορούν τόσο τις δημοσιονομικές του πτυχές όσο και το πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην περιγράφονται με σαφήνεια αλλά αποτελούν κομμάτι της συνολικής προσέγγισης κυβέρνησης και θα εξειδικευτούν τις επόμενες εβδομάδες στους εφαρμοστικούς νόμους. Το πρώτο είναι ότι προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε τη μισθολογική δαπάνη του δημοσίου. Η μισθολογική δαπάνη του δημοσίου εκτοξεύτηκε τα περασμένα χρόνια. Εκτοξεύτηκε μέσα από μια αλόγιστη πολιτική σόρευσης επιδομάτων χωρίς λόγο και χωρίς κανένα ορθολογισμό αλλά και αθρώων προσλήψεων σε όλο το δημόσιο τομέα. Ήδη το 2010 μειώθηκε κατά 83.000 ο αριθμός των υπαλλήλων μονίμων και μη μονίμων στο δημόσιο τομέα. Τα επόμενα 5 χρόνια θα μειωθούν κατά επιπλέον 150.000, 20%. Αν συνυπολογίσει κανένας και τη μείωση του 2010, έχουμε μία μείωση που ξεπερνά το 25%. Είναι πρωτοφανής αυτή η μείωση στο ελληνικό δημόσιο. Και είναι η πρώτη και καλύτερη απάντηση όσους λένε ότι δεν τολμάμε να αγγίξουμε το δημόσιο τομέα και να τον ελέγξουμε και να μπορέσουμε να το φέρουμε σε πιο ανοιχτά επίπεδα. Αυτή λοιπόν η μείωση προέρχεται μέσα από το πρόγραμμα της αντικατάστασης των συνταξιούχων 5 ή 10 φέτος με μόνο μία πρόσληψη για τα επόμενα 5 χρόνια, προέρχεται από τη δραστική μείωση των μη μονίμων υπαλλήλων, φέτος αυτή η μείωση θα φτάσει το 50%, προέρχεται βεβαίως, και θα επανέλθω σε αυτό, και από την επανεξέταση του λόγου λειτουργίας, της συγχώνευσης ή των καταργήσεων δημοσίων οργανισμών, στο τέλος των οποίων θα υπάρξει ένας συνδυασμός αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ
μιας μορφής εργασιακής εφεδρείας ή μη ή απομάκρυσης των υπαλλήλων οι οποίοι δεν αξιολογούνται ή δεν μετατάσσονται στο στενό δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, για τον εξορθολογισμό της δαπάνης στο δημόσιο, για τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης, αλλά και για ένα αίσθημα δικαίου απέναντι σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, προχωράμε σε ένα νέο μισθολόγιο, τα δύο αρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα έρθει με νομοσχέδιο στη Βουλή και θα ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι, με το οποίο θα μπαίνει τάξη σε ένα άναρχο σύστημα, θα επιβραβεύεται η παραγωγικότητα και θα προσεγγίσουμε, θα έχουμε μία αναλογία με αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο, στην υπόλοιπη οικονομία, στον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο έχει να κάνει με τις μειώσεις λειτουργικών δαπανών. Ήδη αναφέρθηκα στις δραστικές μειώσεις που κάναμε το 2010. Συνεχίζουμε, κάνουμε επιπλέον μειώσεις φέτος κατά 7% μέχρι το τέλος του χρόνου και έχουμε μέσα από μία σειρά από διαρθρωτικές πλέον αλλαγές πολύ σημαντικές εξοικονομίες στις λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου, κοστολογημένες αλλαγές για κάθε χρόνο τα επόμενα χρόνια. Θέλω να τονίσω ότι το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων που κάνουμε στο μεσοπρόθεσμο είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα. Είναι παρεμβάσεις που αλλάζουν τη δομή του δημοσίου τομέα, είναι παρεμβάσεις που αλλάζουν τη δομή των ΔΕΚΟ, είναι παρεμβάσεις που αλλάζουν τη δομή της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι απλώς οριζόντιες παρεμβάσεις που χτυπάνε όλο τον κόσμο. Τρίτο μεγάλο κεφάλαιο. Καταργήσεις, συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων. Ήδη ανακοινώσαμε ότι μία σειρά από σημαντικοί φορείς είτε συγχωνεύονται, για παράδειγμα η Θέμης Κατασκευαστική με την Εργοσέ και με τη Δεπανόμ, είτε συρρυκνώνονται, εδώ παραδείγματα έχουμε στις συγχωνεύσεις, επίσης έχουμε Εθιάγε με τη Δήμητρα, είτε συρρυκνώνονται όπως είναι η δημόσια τηλεόραση, είτε καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους περνούν αλλού, όπως είναι η Εκτιματική Εταιρεία του Δημοσίου, όπως είναι η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως είναι άλλες παρόμοιες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Με το μεσοπρόθεσμο αυτό και με την επικαιροποίηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, πάμε σε μία ανατρίμηνο προσπάθεια του να συγχωνευτούν, να κλείσουν όπου χρειάζεται και να μπορέσουμε έτσι να εξορθολογήσουμε τη λειτουργία του δημόσιου τομέα μέσα από μία προσπάθεια που ξεκίνησε ήδη, η οποία όμως έχει ακόμα πολύ δρόμο να κάνει. Τέταρτο κεφάλαιο είναι η αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ. Όπως όλοι γνωρίζετε και όπως όποιος παρακολουθεί το διαδίκτυο για τις ανακοινώσεις που κάνουμε, τα ελλείμματα στις δημόσιες επιχειρήσεις έχουν μειωθεί δραστικά και μειώνονται μήνα-μήνα. Και για πρώτη φορά έχουμε στοιχεία που δείχνουν τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων μήνα-μήνα στις βασικότερες δημόσιες επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι κάναμε πέρσι μία οριζόντια προσπάθεια να φέρουμε τα μισθολόγια στις ΔΕΚΟ πιο κοντά στα μισθολόγια που ισχύουν στην υπόλοιπη οικονομία. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια μέσα από επιχειρησιακά σχέδια σε κάθε ΔΕΚΟ. Είναι σημαντική δουλειά που γίνεται εδώ στις ΔΕΚΟ που αφορούν τον τομέα των συγκοινωνιών και που κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Από τη δική μας πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε και να μειώσουμε τις πραγματικά τα τεράστια ελλείμματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί, τα τεράστια χρέη τα οποία έχουν συσσωρευτεί στις ΔΕΚΟ του Δημοσίου. Πέμπτον, η μείωση των αμυντικών δαπανών. Ο εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών που έχει δύο σκέλη. Έχει το σκέλος των εξοπλιστικών προγραμμάτων και έχει το σκέλος των λειτουργικών δαπανών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η εποχή όπου η Ελλάδα είχε αμυντικές δαπάνες σε ποσοστά πολύ σημαντικότερα, πολύ υψηλότερα από το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πλέον περάσει. Μετά από τις δραστικές περικοπές που έχουμε κάνει, πάντα βεβαίως κρατώντας στο ακέραιο το αξιόμαχο των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Αλλά μετά από τις δραστικές περικοπές που έγιναν πέρυσι, της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνεχίζουμε και χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε μια συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που αφορά τους αμυντικούς εξοπλισμούς, έτσι ώστε να μπορέσει και αυτό να ενταχθεί στη νέα δημοσιονομική πραγματικότητα και υπολογίζουμε μισή μονάδα του περαιτέρω μείωση από τώρα μέχρι το 2015 από ακριβώς αυτού του είδους δαπάνες. Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας.
Ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό μια πολύ σημαντική προσπάθεια στην τομέα της υγείας, μια προσπάθεια που αφορά αλλαγή στις δομές, αφορά την δυνατότητα καλύτερης κοστολόγησης στα νοσοκομεία, τη μείωση του κόστους, μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται και αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, με συγκεκριμένες αποδόσεις χρόνο-χρόνο. Αντίστοιχη προσπάθεια αφορά τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, με την εισαγωγή της θετικής και της αρνητικής λίστας, με ειδικές τιμές για τα ασφαλιστικά ταμεία, με μία σειρά από άλλες πολιτικές, από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέχρι τις ηλεκτρονικές προμήθειες, που και αυτές εξορθολογίζουν και μειώνουν όλες τις δαπάνες που αφορούν τον κλάδο της υγείας.